Λοιπόν, το επόμενό μας θέμα είναι ένα διάγραμμα ροής. Στα αριστερά μας βλέπουμε ένα απλό πρόγραμμα στο οποίο εμείς θα το θεωρήσουμε αλγόριθμο, οπότε αδιαφορούμε λίγο για αυτά εδώ πέρα και κάνουμε μία εισαγωγή. Στην έναρξη κάθε διαγράμματος ροής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει είναι κάτι το οποίο συμβολίζει την αρχή και το τέλος. Αυτό συμβολίζεται σε ένα διάγραμμα ροής με μία έλλειψη, στην οποία το περιεχόμενο μέσα αρχή συμβολίζει την έναρξη, κάτι σαν το πρόγραμμα ξεκινάει, αρχή κτλ. Όπως συναντάμε εδώ πέρα, και το τέλος, το οποίο τέλος συμβολίζει και αυτό εδώ πέρα. Πάλι τερματίζει κάθε αλγόριθμο σε ένα διάγραμμα ροής και στη συγγραφή του με μια λέξη τέλος μέσα σε μια. Λοιπόν, έχουμε συναντήσει και στην αρχή και παραδώσαμε εντολές εισόδου-εξόδου, όπως είναι το γράψε, όπως είναι και το διάβασε. Αυτές οι εντολές εισόδου γράφονται και συντάσσονται μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο. Εδώ μέσα γράφεται η εντολή, όλη η εντολή εισόδου εδώ μέσα για να ξεχωρίζει. Και το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που έχουμε αποτέλεσμα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που εκτυπώνεται και το αποτέλεσμα πάλι σε ορθογώνιο. Βασική διαφορά τώρα είναι η εντολή. Οι εντολές που εκτελούνται από τον υπολογιστή όλες μπαίνουν σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο μέσα. Οπότε, ένα διάγραμμα ροής που απευθύνεται γι' αυτό εδώ πέρα, τον αλγόριθμο, είναι αρχή μέσα σε ένα στρογγυλό, ένα βελάκι το οποίο μας οδηγεί στο παραλληλόγραμμο, το οποίο πρέπει να ξεχωρίζει, δηλαδή ο μαθητής πρέπει να κάνει μια στοιχειώδη προσπάθεια ώστε να πετύχει κάτι. Εδώ μέσα θα διαβάσει τις τιμές α και β. Στη συνέχεια θα εκτελέσει την εντολή γ παίρνει την τιμή α συν β και στη συνέχεια θα εκτυπώσει το αποτέλεσμα πάλι σε ένα ρόγμα. Γράψε γ. Κάποιος θα μπορούσε να πει για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιήσαμε και τα ενδιάμεσα εδώ πέρα. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε την προηγούμενη εδώ διάβασε με το εξής. Να βάλουμε εδώ πέρα γράψε, δώσε δύο τιμές. Να αντιγράψουμε κανονικά για α και β και από κάτω το διάβασε α και β. Καθώς πίσω εδώ πέρα θα μπορούσαμε να το αντικαταστήσουμε και αυτό με εξολοκλήρωτο περιεχόμενο. Συνήθως όμως ένα γραπτό, όπως βλέπετε και εσείς, δεν μπορούμε να πετύχουμε όλα τις ευθείες μια χαρά και όλα αυτά, με αποτέλεσμα, ας πούμε, καλό θα ήταν να κρατάμε μικρές διαστάσεις για την έξοδο του διαγράμματος. Αυτό το διάγραμμα ροής, τέλεσμα, μισό λεπτό, είναι κόμμα γάμμα. Ορίστε. Θα μπορούσαμε να τα αντικαταστήσουμε και μια χαρά θα λειτουργούσε. Αυτό το διάγραμμα ροής είναι ένα πολύ απλό διάγραμμα ροής. Ξεκινάμε από τη μία περίπτωση στην άλλη. Κρεμεί και μία περίπτωση η οποία χρησιμοποιεί το σύμβολο του ρόμβου. Ο ρόμβος έχει μία είσοδος και έχει δύο εξόδους. Κάθε εξόδος για τους δύο είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα μιας συνθήκης που βρίσκεται εδώ μέσα, η οποία συνθήκη, όπως ξέρουμε και στις προηγούμενα μαθήματα, σε περίπτωση που είναι αληθής, ναι δηλαδή, θα ακολουθήσει ένα δρόμο και αν είναι όχι, κάποια άλλη διαδρομή. Ο ρόμβος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος
καθοδηγεί τη ροή του προγράμματος ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνθήκης. Πολύ σημαντικό είναι στη συγγραφή του ρόμβου και καθαρά να γραφτεί βέβαια η συνθήκη εδώ μέσα, αλλά οπωσδήποτε να αναγράφεται το ναι και όχι στο κάθε βελάκι. Και πάμε στο επόμενο παράδειγμα, στο οποίο όμως καλό θα ήταν να κάνουμε και λίγο θεωρία, κάνοντας μια απαρίθμηση των κριτηρίων που πρέπει να ισχύουν για να είναι ένας αλγόριθμος αλγόριθμος. Το πρώτο κριτήριο είναι: ένας αλγόριθμος πρέπει να έχει είσοδο, πρέπει να έχει τουλάχιστον και μία έξοδος. Είσοδος δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, μπορεί το ίδιος ο αλγόριθμος από μόνος του να την δημιουργεί. Επίσης, κάθε εντολή που συντάσσεται σε έναν αλγόριθμο πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι απευθύνεται, ότι οι εντολές που χρησιμοποιούμε εμείς στον αλγόριθμο και στην ψευδογλώσσα απευθύνονται ξεκάθαρα σε υπολογιστή. Ο υπολογιστής και σε μετέπειτα ο επεξεργαστής είναι σε θέση να εκτελέσει κάποιες εντολές. Οτιδήποτε πέρα από αυτού, οτιδήποτε δοθεί το οποίο δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ένας υπολογιστής, δεν είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη σύνταξη και στη γραμματική του αλγορίθμου και της γλώσσας δεν είναι αποτελεσματικό. Επόμενο είναι η υπερατότητα. Δηλαδή ένας αλγόριθμος έχει, ας θυμηθούμε τον ορισμό του αλγορίθμου, έχει πεπερασμένο πλήθος εντολών. Σκοπός του αλγορίθμου είναι κάποια στιγμή να τερματίσει και να έχει ένα αποτέλεσμα. Ένας αλγόριθμος ο οποίος δεν τερματίζει ποτέ μπορεί να αποτελέσει πολύ απλά μια υπολογιστική διαδικασία, αλλά πάβει να είναι αλγόριθμος, γιατί ένας αλγόριθμος πρέπει να έχει ένα πεπερασμένο πλήθος εντολών και κάποια στιγμή να τερματίζει. Και τέλος πάμε στην καθοριστικότητα, η οποία καθοριστικότητα απευθύνεται σε εντολές οι οποίες για να εκτελεστούν από τον επεξεργαστή πρέπει να ισχύει κάτι, και εδώ πέρα μιλάμε για περιπτώσεις στις οποίες έχουμε μια διαίρεση με κάτι, ο παρονομαστής αυτός από τα μαθηματικά ξέρουμε πρέπει να είναι διάφορος του μηδενός, ή σε μια τετραγωνική ρίζα πάλι εδώ το χ μας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Αυτές είναι περιπτώσεις. Λοιπόν, σε θέματα τα οποία πανελληνίων κυρίως, τα οποία ρωτάνε ποια κριτήρια δεν πληρούνται, συνήθως η απάντηση είναι ένα από αυτά τα δύο. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει πέσει ένα ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια αλγορίθμου και να ήταν σωστή απάντηση την αποτελεσματικότητα. Μόνο αυτά τα δύο απαντήσεις μπορούν να είναι. Πάμε τώρα σε μια περίπτωση ενός αλγορίθμου στο οποίο ας υποθέσουμε ότι έχουμε να υλοποιήσουμε μια συνάρτηση, η οποία συνάρτηση είναι 1 προς χ. Λοιπόν, ο αλγόριθμος αυτός, να το συντάξουμε εδώ πέρα, αλγόριθμος κάτι, λοιπόν, πρέπει να διαβάσει για να υπολογίσει το ψ τη μεταβλητή χ. Επειδή όμως, εμείς όμως γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί να δώσει οτιδήποτε σαν είσοδος, θα πρέπει να ορίσουμε μία δομή επιλογής και να ελέγξουμε αν το παρονομαστής είναι διάφορο του μηδενός, τότε θα πρέπει να εκτελέσουμε, τότε μπορούμε να εκτελέσουμε αυτήν εδώ πέρα την εντολή 1 προς χ. Και να τυπώσουμε μετά το αποτέλεσμα, γράψε ψ. Τέλος. Αν. Και τέλος. Αυτή είναι μία ερμηνεία του αλγορίθμου και αυτό θα το μετατρέψω τώρα σε διάγραμμα ροής. Ξεκινάει αρχή, ακολουθεί μία είσοδος, διάβασε το χ. Εδώ έχουμε μία συνθήκη, ο αλγόριθμος πρέπει να αποφασίσει χ διάφορο του μηδενός. Η απάντησή μας σε περίπτωση που είναι ναι,
μας οδηγεί σε μια πράξη, η οποία πράξη είναι αυτή εδώ πέρα, και παίρνει την τιμή 1 προς χ και οδηγούμαστε στο τέλος. Αν ξεχάσαμε εδώ πέρα να βάλουμε το γράψε ψη. Και σε περίπτωση που είναι όχι, η απάντηση όχι, πάει απευθείας στο τέλος. Αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι σωστό, δεν είναι ολόσωστο όμως. Λείπουν κάποια πράγματα και εδώ πέρα με την ευκαιρία παρουσιάζουμε και για να τα σβήσουμε αυτά εδώ πέρα. Το αν θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το εκφράσουμε διαφορετικά. Εδώ, σε περίπτωση που θέλουμε να ενημερώσουμε και το χρήστη ότι η είσοδος που έδωσε προφανώς ήταν 0, να του δώσουμε και ένα μήνυμα, γράψε, δεν ορίζεται. Τέλος, αν και τέλος. Λοιπόν, έχουμε αυτόν τον αλγόριθμο που τον αλλάξαμε και στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα σημαίνει ότι κάτι πρέπει να προσθέσουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ. Θα μπορούσαμε με ένα όχι εδώ να ενσωματώσουμε μια άλλη εντολή εξόδου και να γράψουμε γράψε δεν ορίζεται. Και δούμε τι πάει στο τέλος. Ορίστε.